Παραμένουν οι διαφορές και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες δεν καλύφθηκε μεγάλο μέρος της απόστασης που χωρίζει τις θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών στην πολυαναμενόμενη σύσκεψη του Προεδρικού για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης. Η σύσκεψη που άρχισε στις 3:30 χθες το απόγευμα υπό τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, παρουσία των Υπουργών Ενέργειας και Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, των Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργού Ενέργειας της Ελλάδας, του Επικεφαλής του ΑΔΜΙΕ και εκπροσώπων της Γαλλικής Νεξάνς, κατασκευάστριας του καλωδίου, ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 8 το βράδυ. Αν και αποφεύθηκε οριστικό ναυάγιο, εν τούτης τα πλήστα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά και η συζήτηση θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Η θετική εξέλιξη που καταγράφεται από τη χθεσινή σύσκεψη είναι η ολιγοήμερη άτυπη παράταση που φαίνεται να έδωσε η γαλλική Νεξάνς, αποσύροντας το τελεσίγραφο που έθετε για τερματισμό των εργασιών κατασκευής του καλωδίου σε περίπτωση που δεν προέκυπτε εντός των ημερών οριστική συμφωνία. Επικοδομητικό, κύριε Κυριάκου, είναι το γεγονός ότι έχουμε φύγει από εκείνο το ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα που είχε δημιουργηθεί μέσα από μια περιραίουσα που καλλιεργήθηκε τις τελευταίες μέρες, ότι μετά την Παρασκευή, την προηγούμενη Παρασκευή, δεν υπάρχει αύριο. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα για το οποίο εμείς θέλουμε να έχουμε ενώπιον μας όσο περισσότερα αντικειμενικά στοιχεία για να πάρουμε τη βέλτιστη απόφαση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η κυπριακή πλευρά υπογράμμισε ότι ζητούμενο είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους και για το σκοπό αυτό επιζητεί. Εγγυήσεις ότι το κόστος κατασκευής δεν θα ξεφύγει. Διαφάνεια στους όρους της συμφωνίας με τις εταιρείες που θα αναλάβουν την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Την εξασφάλιση επαρκών δεσμεύσεων για ολοκλήρωση του έργου απέναντι σε ενδεχόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις. Ποιο θα είναι το κόστος για τους Κύπριους καταναλωτές στο απευκταίο σενάριο διακοπής των εργασιών μεσούντος του έργου. Ο Υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας Θεόδωρος Κυλακάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Φορέα Υλοποίησης Μανούσος Μανουσάκης. Δημόσιες τοποθετήσεις του οποίου το προηγούμενο διάστημα είχαν προκαλέσει δυσαρέσκεια στη Λευκωσία, ανέφεραν ότι ο ΑΔΜΙΕ δεν πρόκειται να αναλάβει το έργο εάν δεν διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητά του, αφήνοντας να νοηθεί ότι άμεσα θα πρέπει να κλείσει συμφωνία καταβολής των 125 εκατομμυρίων από κυπριακής πλευράς. Η Ελλάδα διασφαλίζει ότι το κρίσιμο γεωπολιτικό έργο θα πραγματοποιηθεί, σχολίασε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Γιώργος Γεραπετρίτης. Δεν θεωρούμε ότι υφίσταται κίνδυνος για τη ματέωση του έργου και αυτό το οποίο ακούω ότι θα υποκύψουμε στους Τούρκους είναι μια απίστευτη υπερβολή, δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά γεγονότα, δεν εμποδίστηκε να γίνει έρευνα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη στην οποία υπάρχει διεκδίκηση της Τουρκίας και για τον λόγο αυτό η Ελλάδα είναι σαφέστατα της άποψης ότι το έργο θα συνεχιστεί κανονικά. Την ίδια ώρα στην εξίσωση δυναμικά φαίνεται να παρεμβαίνει και ο παράγοντας Ηνωμένες Πολιτείες, όπως άλλωστε διαφάνηκε και από τις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις Αμερικανών διπλωματών. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε από την εκπομπή του Αντένα Μέρα Μεσημέρι και στις επικρίσεις που δέχθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για το γεγονός ότι επέλεξε να αποχωρήσει μεσούσης της συνάντησης για να παραστεί σε εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου. Επειδή είχε διαμορφωθεί το περίγραμμα της συζήτησης εδώ στο Προεδρικό, έκρινε σκόπιμο να αποχωρήσει και τους είπε ότι παραμένει στη διάθεση τους όπου το χρειαστούν να επανέλθει. Η ΕΔΕΚ με ανακοίνωση καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών δυνάμεων και με τα αρμόδια εμπλεκόμενα υπουργεία για τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής για το έργο, ενώ εκφράζει προβληματισμό για την στάση των Αθηνών. Μία από τις πτυχές που προβληματίζουν είναι η επιμονή της κυβέρνησης της Ελλάδας για την υλοποίηση του Great Sea Interconnector με την επίκληση της γεωπολιτικής σημασίας του έργου, όταν για το μείζον ως γεωπολιτικής σημασίας ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έγινε κανένα βήμα. Σε μία άλλη εξέλιξη, το ιταλικό σκάφος η Evoli Relume, που έχει μισθωθεί από τον φορέα υλοποίησης του έργου για τη διενέργεια βυθοσκοπικών ερευνών, απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου έχοντας ως νέο προορισμό το λιμάνι της Λεμεσού.